Την απόδραση, η οποία δεν πρόλαβε να μας απασχολήσει και να διατυπωθούν οι όποιες αντιδράσεις και να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες, και ξαφνικά ήρθε εχθές η επιστολή, μια πολυσέλιδη επιστολή με ευθύς, με ξεκάθαρες μάλλον απειλές και προκλήσεις κατά της πολιτείας, με αναγγελία ουσιαστικά νέου χτυπήματος για αντάρτικο πόλεον. Με έναν άνθρωπο ο οποίος όχι απλά δεν έχει μετανοήσει, αλλά υπογράφει ως ελεύθερο μέλος στις 17 Νοέμβρη. Κυρία Μπουζούκου, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Για μας είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα, και το βασικότερο όλων είναι να μην μπει στη δίνη των μικροκομματικών αντιδικιών. Μπορείτε να το αντιμετωπίσετε από κοινού όλα τα κόμματα. Ένα λεπτό. Εμείς από τη θέση μας, θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο έχουμε καταδικάσει ιστορικά και διαχρονικά αυτές τις ενέργειες, αυτές τις πράξεις, οι οποίες είναι οι δεχθείες. Πρόκειται περί εγκληματιών, οι οποίοι είναι, ξεπερνάνε κάθε όριο του μέτρου και κάθε όριο επίοικιας. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι και για αυτά τα οποία συνέβησαν τις τελευταίες ώρες, ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε με τρόπο καθαρό και ελπίζουμε αυτά που έγιναν να είναι αφετηρία και η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση και να μην το εκμεταλλεύεται μικροκομματικά, επιτιθέμενη στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία όμως σας κατηγορεί ότι δεν παίρνετε ξεκάθαρη στάση στην Κουμουνδούρου, κύριε Κοντονή. Μήπως, κυρία Μπουζούκου, μπορείτε έτσι να μου υπενθυμίσετε τη στάση που πήρε το κόμμα μου για τα γεγονότα αυτά? Ήταν στάση απόλυτης καταδίκης και του φαινομένου και των τρομοκρατών. Δεν είναι δε τυχαίο ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ιδίως ο Ξηρός, με την εμφάνισή του αλλά και με την επιστολή, βάλει κατά της αριστεράς. Του συνόλου των κομμάτων της αριστεράς, διότι τα κόμματα της αριστεράς ουδέποτε αποδέχτηκαν, ουδέποτε συνήργησαν σε αυτό το δρόμο, το δρόμο της τρομοκρατίας, των κουκουλοφόρων κτλ. Και θα ήθελα να πω το εξής, γιατί μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση. Εκφώνησε αυτό το διάγγελμα ο Ξηρός έχοντας πίσω τη φωτογραφία εκτός του Κολοκοτρώνη και του Καραϊσκάκη. Ήρωες 21, ναι. Το Τζεγκεβάρα. Του Τζεγκεβάρα και του Άρη Βελουχιώτη. Ο Άρης Βελουχιώτης και ο Τζεγκεβάρα ήταν λαϊκοί αγωνιστές οι οποίοι έδωσαν τη μάχη για την απελευθέρωση των πατρίδων τους. Χωρίς κουκούλες, προϊστάμενοι ενός απελευθερωτικού στρατού. Άρα και στην Κούβα και στην Ελλάδα. Ότι επιχειρείται μια ηρωποίηση ενός δολοφόνου. Μα υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού? Επαναλαμβάνω και υπενθυμίζω ότι ο Ξηρός επικαλείται προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Του μνημονίου. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεις αυτές τις πολιτικές. Ότι δεν παίρνουμε όλοι ένα όπλο να στοχοποιήσουμε. Όχι μόνο. Εγώ θα σας πω το εξής. Είχαν γίνει σειρά δολοφονιών προσώπων διαφόρων και πολιτικών και στρατιωτικών κτλ. Από τους φόνους που γίνανε μελών της διπλωματικών αποστολών, ναι, μεγάλων κρατών ή στρατιωτικών της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Δεν μου λέτε... Εσείς είδατε να υποχωρεί ο αμερικανικός υπεριαλισμός? Είδατε κανένα πολιτικό κέρδος έτσι όπως τα εμφανίζουν αυτοί οι τύποι? Κύριε Κοντονή, επειδή πρέπει να δώσω το λόγο και στον κύριο Λιάρο, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω το εξής. Όχι, θέλω να πω ότι η οπτική της αριστεράς είναι η μαζική ενωτική πάλι, ανοιχτά και σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του κεφαλαίου, σήμερα με τις δυνάμεις του μνημονίου, των τραπεζών και των δανειστών. Αυτοί δίνουν μία μάχη με πιστόλια, με κουκούλες και με καταστροφή. Απασχολεί σύσσωμο από χθες το βράδυ, σύσσωμο τον τύπο, βεβαίως, και όχι μόνο την ίδια την κυβέρνηση και τους πολίτες που παρακολούθησαν, που διάβασαν το θέμα του μηνύματος που έστειλε ο Ξηρός. Πώς κρίνετε εσείς το γεγονός ότι η Αυγή στο πρωτοσέλιδο της δεν έχει αξιολογήσει το θέμα ώστε να το βάλει στο πρωτοσέλιδο? Καθόλου. Με συγχωρείτε. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας και η διαμόρφωση ενός φίλου της εφημερίδας δεν βρίσκεται μόνο στο πρωτοσέλιδο. Υπάρχουν αναλύσεις. Θα είδατε και στην Αυγή της Κυριακής αναλύσεις επί του θέματος, οι οποίες ήταν καταγγελτικές και υπεύθυνες απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να συνιστά οποιοδήποτε πολιτικό συμπέρασμα που μου λέτε εσείς. Αντίθετα, νομίζω ότι για την αριστερά, το τονίζω,
το φαινόμενο της τρομοκρατίας καταδικάστηκε ιστορικά. Εμείς έχουμε άλλο τρόπο να δρούμε απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα και στους εκμεταλλευτές του λαού. Δεν λύνονται τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο και κυρίως δεν υπάρχει καμία διέξοδος για το λαϊκό κίνημα. Αντίθετα, θέλω να πω ότι μετά από κάθε τέτοια εμφάνιση έχουμε μία σκλήρυνση των μηχανισμών του κράτους και των αυταρχικών μηχανισμών εις βάρος του λαϊκού κινήματος. Μάλιστα, λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι ενώ η Χρυσή Αυγή ήταν σε κάθετη πτώση μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, η δολοφονία των δύο μελών του κόμματος αυτού από, υποτίθεται, τους ψευτοεπαναστάτες, έδωσαν τη δυνατότητα για μια άλλη ματιά στο φαινόμενο. Εντάξει, τώρα, από πολλούς. Στο φαινόμενο Χρυσή Αυγή θα πρέπει να προβληματιστείτε σύσσωμο το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση αλλά και η αντιπολίτευση. Κοιτάξτε, εμείς περισσότερο εικόνα από αυτά που έχουμε πει όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή, δεν έχουμε να πούμε κάτι περισσότερο. Εμείς χαιρόμαστε που επιτέλους η κυβέρνηση προβληματίζεται σοβαρά. Μάλιστα. Αντί, κυρία Μπουσδούκου, να προδιαγράφει ως πιθανές συνεργασίες με τη Χρυσή Αυγή, όπως είχε καταγγελθεί από τον κύριο Κουβέλη, αλλά και δημοσιογράφοι του σταθμού σας είχαν προαναγγείλει.